Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Kitchen Lab. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Να σας πω ότι κάθε 10 μέρες βγάζουμε και από ένα επεισόδιο περίπου πάνω κάτω. Για αυτή τη φορά διάλεξα μια πολύ ωραία συνταγή. Νομίζω πως όλοι θέλετε να μάθετε πώς γίνεται μια Caesar salad κανονικά. Είμαι σίγουρος πως τώρα που είναι καλοκαίρι θέλετε να τρώτε τις σαλατούλες, αλλά και το χειμώνα, και η Caesar σαλάτα κατά βάση είναι η νούμερο 1 σε προτίμηση σε όλους τους Έλληνες. Οπότε είχα υποχρέωση να τη δείξω. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, αρκεί να μου δώσετε σημασία, να κάνετε ακριβώς ό,τι λέω και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα φτιάξουμε τη γνωστή σε όλους σαλάτα του Κέσαρα. Κοτόπουλο, μαρούλι, κρουτόνς, παρμεζάνα και βέβαια τον πρωταγωνιστή της σαλάτας μας, το αυθεντικό Caesar dressing. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο μην το πάρετε σαν βασική συνταγή που θα κάνουμε μόνο και μόνο για την Caesar σαλάτα μας. Πάρετε το σαν βασική συνταγή για να κάνετε ένα κοτοπουλάκι σπίτσας να φάτε ένα φιλέτο. Ο κλασικός τρόπος που κάνουμε όλοι είναι το βάζουμε πάνω στο τηγάνι με αλάτι, πιπέρι, παπ, χαλάει, το παραψύνουμε, δεν τρώγεται και τελικά παραγγέλνουμε απ' έξω. Οπότε, ακούστε τι θα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Έχω δύο φιλέτα κοτόπουλο. Πώς απλά θα το κάνουμε. Για να δείτε πόσο σημαντικό είναι το ψήσιμο και η αγάπη που θα δώσουμε σε ένα φαγητό. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο πάνω. Λίγο, ίσα ίσα. Λίγο πιπέρι. Ανάψει το μάτι. Λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Άμα πάρετε έτσι το flair de sel, το καλό το αλάτι, αυτό που λένε τον ανθό αλατιού, θα είναι πολύ πιο ωραίο βέβαια για αυτή τη συνταγή. Να βάλω γάντι ή όχι. Θα βάλω γάντι για να μην πλένω με τα χέρια μου. Δεν έχω γάντια. Ωραία. Άρα θα το κάνω με το χέρι. Λοιπόν, και θα λείψω πολύ καλά το κοτόπουλο με το αλάτι και το πιπέρι. Δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά πιπέρι έχουμε όλοι σπίτι μας. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που λείπει. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν πετάω το κοτόπουλο κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Θα σας πω. Είναι πολύ βασικό να κάψεις το τηγάνι. Δεν υπάρχει λόγος να το δώσω χρώμα στο τηγάνι άμα δεν το δώσω χρώμα. Γιατί ουσιαστικά άμα δεν κάψει να πυρώσει το τηγάνι σωστά, δεν θα πάρει καθόλου χρώμα το κοτόπουλο. Άρα, έχει βγάλει ήδη καπνούς χωρίς να έχω ρίξει καν καθόλου λάδι. Το μόνο λάδι που έχω ρίξει είναι αυτό το λάδι που απορρόφησε το ίδιο το κοτόπουλο. Το παραπανήσιο έχει μείνει στο πιάτο. Βάζω το ένα. Βάζω και το άλλο. Παίρνω ένα ταψάκι. Πολύ μικρό, ίσα ίσα να χωράει τα κοτόπουλα. Είναι πολύ βασικό. Άμα θα βάζει 4 κοτόπουλα θα παίρνει ένα πιο μακρύ. Δεν θα πάρετε μεγάλο ταψί, θα βρείτε ένα ταψάκι ίσα ίσα να χωράει ακριβώς τα κοτόπουλα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλω να εγκλωβίσω όλα τα αρώματα από κάτω με τα μυρωδικά και να πάνε κατευθείαν πάνω στο κοτόπουλο. Άρα, θα κόψω μπόλικα μυρωδικά, θα κόψω λίγο θυμάρι, θα το βάλω μέσα στο ταψάκι. Θα κόψω λίγο ρίγανη, θα τη βάλω και αυτή μέσα στο ταψάκι. Θα κόψω και λίγο δεδρολίβανο και θα το βάλω και αυτό μέσα. Αυτός ο τρόπος είναι δικός μου. Έχει καθιερωθεί και το κάνουν και όλοι μου οι φίλοι. Γιατί νομίζω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος τρόπος. Ουσιαστικά μπορείς να κάνεις το πιο γρήγορο και γευστικό κοτόπουλο που υπάρχει. Δύο σκελίδες σκόρδο μέσα. Και για να δούμε και το κοτόπουλο τι γίνεται. Αχ, δέστε τι ωραίο χρώμα χρυσαφεί. Ένα. Δύο. Όταν πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά, παίρνουμε και βάζουμε το ένα κοτόπουλο μέσα και το άλλο κοτόπουλο μέσα. Σας είπα, πρέπει ουσιαστικά ίσα ίσα να χωράνε μέσα στο ταψάκι. Εντάξει, γιατί τώρα, άμα δείτε το κοτόπουλο, έχει κλείσει ακριβώς όλη την επιφάνεια από το ταψάκι. Από κάτω τι έχει, από κάτω έχει τα μυρωδικά. Οπότε όταν ψήνεται, όλη η γεύση των μυρωδικών δεν θα έχει που να πάει και αναγκαστικά θα μπαίνει μέσα στο κοτόπουλο. Αυτό που θα κάνω όμως για να βοηθήσω πραγματικά όλη αυτή τη διαδικασία είναι, θα ρίξω λίγο βουτυράκι μέσα στο τηγάνι, έτσι, δύο κουταλιές της σούπας, γιατί όλα τα μυρωδικά για να δώσουν άρωμα πρέπει να έχουν λιπαρή ουσία γύρω γύρω. Άρα, λιώνω το βουτυράκι και έτσι όπως είναι το ρίχνω καυτό πάνω στο κοτόπουλο.
Λοιπόν, έτσι όπως είναι το ψάκι, το παίρνω και το ψήνω 15 λεπτά στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς, προθερμασμένος ο φούρνος. Και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα μας. Που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, είναι αστείο, είναι πραγματικά αστείο. Και όταν το δοκιμάσετε πρώτη φορά, θα καταλάβετε πως είναι πραγματικά η γεύση της Caesars. Παίρνω ένα μικρό μπλεντεράκι. Θα ρίξω μέσα περίπου 10 αντσούγες φιλεταρισμένες. Και θα ρίξω και το λαδάκι που έχουν μέσα, γιατί είναι και αυτό αρωματικό πολύ. Θα βάλω μία σκελίδα σκόρδο και λίγο λιγότερο να βάλετε, δεν πειράζει. Και θα ρίξω αρκετό ελαιόλαδο για να μπορέσει να χτυπήσει το μίξερ τη συνταγή μας. Λοιπόν, κλείνω με το καπάκι. Λοιπόν, και χτυπάω μέχρι που να διαλυθεί το σκόρδο τόσο πολύ, όχι η αντζούγια, γιατί η αντζούγια και να έχει κομματάκια εμένα μου αρέσει. Έτσι όπως είναι το μείγμα, παίρνω 200 γραμμάρια 250 μαγιονέζα και ρίχνω μέσα όλη αυτή την μπάστα νοστιμιάς που υπάρχει. Να ξέρετε ότι η αντζούγια έχει το ουμάμι. Το ουμάμι είναι η έκτη αίσθηση. Είναι αυτό που στα φαγητά μας δίνει την αίσθηση της γεύσης. Η αντζούγια, όπου και να τη βάλεις, σου κάνει το φαγητό αυτομάτως γευστικό. Υπάρχει και ένα άλλο υλικό που έχει επίσης το ουμάμι και είναι η παρμεζάνα. Γι' αυτό το λόγο η σαλάτα αυτή, η Caesar, είναι τόσο νόστιμη, γιατί έχει και παρμεζάνα, έχει και αντζούγια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πριν βάλω την παρμεζάνα, θα δοκιμάσω μία απογεύση να δω αν χρειάζεται παραπάνω αντζούγια. Άρα η σάλτσα μου είναι έτοιμη, το μόνο πράγμα που μου λείπει είναι ένα μεγαλύτερο μπολ, γιατί θέλω να βάλω μέσα και την παρμεζάνα να τη χτυπήσω και είναι λίγο μικρό αυτό. Οπότε θα αδειάσω σε ένα μεγαλύτερο μπολ και θα ρίξω μέσα 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Και ουσιαστικά αυτή είναι η σάλτσα, η Caesar. Σε περίπτωση που είναι πηχτή, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι λίγο πηχτή τώρα, την αραιώνουμε με λίγο χυμό λεμόνι και νεράκι. Τέλειο. Λίγο πιπεράκι. Εγώ βάζω λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο έτσι για να αλλάξει λίγο το χρώμα που έχει μέσα. Μέχρι στιγμής ετοιμάσαμε το πεντανόστιμο dressing της σαλάτας μας, ανακατεύοντας απλά λίγο αντζούγια, παρμεζάνα, σκόρδο, λεμόνι και μαγιονέζα. Πάμε να ετοιμάσουμε γρήγορα και τα κρουτών μας. Έχουμε έτοιμη τη σάλτσα μας. Τα κοτόπουλα είναι στο φούρνο, θέλουν άλλα 5 λεπτά. Το μόνο πράγμα που μας λείπει για να κάνουμε τη σαλάτα μας είναι τα κρουτών μας. Οπότε, πολύ εύκολος τρόπος για να κάνετε κρουτών. Ένα τηγανάκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ίδιο που κάναμε πριν το κοτόπουλα, να το καθαρίσετε λίγο. 3-4 φέτες ψωμάκι του τοστ, τις κόβουμε όσο πιο τετράγωνα γίνεται. Και λίγο ελαιόλαδο. Λίγο, έτσι. Αλάτι. Και πιπέρι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνω ένα τηγανάκι και ρίχνω μέσα τα κρουτών. Θα πάρω και θα ρίξω μία σκελίδα σκόρδο που απλά την έχω χτυπήσει για να πάρουν μέσα γεύση τα κρουτών. Και σε περίπτωση που σας βρίσκεται λίγο θυμαράκι, θέλω να ξύσετε λίγο ίσα ίσα μέσα για να το κάνουμε λίγο πιο φρέσκο και λίγο πιο ελληνικό. Το θυμαράκι είναι κάτι που δίνει έτσι μία πιο ωραία γεύση στα πάντα. Οπότε το ψωμάκι μας θέλουμε να έχει μία γεύση λίγο από θυμαράκι. Τέλειο. Λοιπόν, όσο ώρα γίνονται τα κρουτών, έχω το νου εδώ, θα κάνω τη σαλάτα μου. Να ξέρετε ότι το καλύτερο, ειλικρινά, σαλατικό για να κάνουμε μία Caesar είναι το iceberg, το μαρούλι. Γιατί έχει μία πολύ τραγανή υφή, είναι πολύ εύκολο στο καθάρισμα και γενικά οτιδήποτε σάλτσα και αν μπει πάνω του, δύσκολα θα το σκοτώσει αυτό το μαρούλι, ενώ όλα τα λαχανικά αρχίζουν να πεθαίνουν. Αυτό είναι πιο ανθεκτικό γενικά. Άρα, το iceberg, το μόνο που χρειάζεται να το κάνουμε είναι να βγάλουμε τα έξω φύλλα για να το καθαρίσουμε. Το κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Θα ρίξετε 2 κουταλιές από το dressing μας, 1-2 και θα ανακατέψουμε καλά με το κουτάλι, εντάξει. Πρέπει το dressing να πάει παντού,
αλλά να μην έχει πάρα πολύ, δηλαδή να μπορέσει να τρως ευχάριστα μία μερίδα φαγητό. Μην βάλετε πολύ dressing, σκοπός είναι το dressing να μπουστάρει, να εκτοξεύσει το φαγητό μας, όχι να το καλύψει, γιατί έχουμε να γευτούμε εδώ μέσα και το κοτόπουλο. Άμα βάλω πάρα πολύ σόσο εδώ πέρα, δεν θα γευτώ τίποτα. Εμένα η σύστασή του μου δείχνει ότι τώρα ότι είναι εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Βέβαια, πρέπει και να το δοκιμάσω. Και είναι τέλειο για μένα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κορτώνω, έχουν πάρει χρώμα. Θα τα βγάλω από τη φωτιά. Θα ρίξω. Τα βγάλω από τη φωτιά, έτσι. Δέστε πόσο, μία κουταλιά του γλυκού. Ίσα ίσα βουτυράκι στην άκρη να λιώσει, να ακουστεί αυτό το εντάξει. Ανακατεύω τα κρουτών. Και ακούστε το θόρυβο, το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Ακριβώς στον χρόνο που θέλαμε. Λοιπόν, το κοτόπουλο είναι έτοιμο, τα κρουτών είναι έτοιμα, η σαλάτα είναι έτοιμη. Το μόνο που μας λείπει είναι να τα βάλουμε όλα μαζί. Πάμε να το κάνουμε. Παίρνουμε τα κοτόπουλα. Πω. Εντάξει, μυρίζει όλος ο τόπος μυρωδικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο τρομερή τεχνική είναι αυτή. Εγκλωβίζονται όλα τα αρώματα που έχει μέσα τα μυρωδικά και πάνε κατευθείαν μέσα στο κοτόπουλο. Το λαδάκι που έχει μείνει κάτω, το βούτυρο ουσιαστικά που ρίξαμε, μπορείτε να μην το χρησιμοποιήσετε. Βέβαια, μπορείτε και να το χρησιμοποιήσετε, αναλόγως άμα κάνετε διατροφή ή όχι. Γενικά είναι μια σαλάτα που έχει θερμίδες, οπότε για μένα είναι καλύτερο να το χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη συνταγή. Λοιπόν, έτσι όπως είναι θα ρίξω το κοτόπουλο από πάνω. Πω! Θα βάλω και το άλλο. Και τόσο πολύ. Εντάξει, να σας πω ότι το κοτόπουλο έτσι όπως είναι μπορείτε να μην το κάνετε και για τη Σίζαρ, να το κάνετε για οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή, για κάνα σάντουιτς ή οτιδήποτε. Να το αφήσετε να κρυώσει καλά και να το βάλετε στο ψυγείο και να κόβετε έτσι φετούλες για να τρώτε. Εντάξει, μου τρέχουν τα σάρια. Γιατί θέλω να φάω τη σαλάτα. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο φιλέτο από αυτό. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, θα ρίξω τα κρουτώνα από πάνω. Φτάνουν τόσα. Άντε να ρίξω 2-3 ακόμα. Και λίγο extra dressing. Στην που έχω λίγο μαϊντανό θα ρίξω και λίγο μαϊντανό και πάντα κρατάμε λίγο παρμεζάνα στο τέλος για να τρίψουμε λίγες φλούδες ίσα ίσα πάνω από τη σαλάτα για να την κάνουμε ακόμα πιο sexy. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρωταγωνιστής των σαλατών μας. Ο κύριος Caesar Σαλάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας ή σε αυτό το κανάλι μας ή να μπείτε στο akisfetajiks.com που έχω όλες μα όλες τις συνταγές μου εκεί πέρα αναλυτικά με όλα τα γραμμάρια σε περίπτωση που χάσατε κάτι. Θα σας περισσέψει λίγο dressing από τη Caesar. Είναι λίγο αρκετό παραπανίσιο για 2-3 σαλάτες ακόμα. Μην φοβηθείτε, βάλτε σε ένα μπολάκι φυλάξιστο στο ψυγείο γιατί θα κάνετε μια σαλάτα μετά από 2-3 μέρες ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Λάκη. Ναι. Θες να ξεκινήσουμε? Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσω κατευθείαν? Όχι. Να δούμε τι γίνεται, δεν πειράζει, το κάνω με το χέρι. Όχι, θα το κάνουμε τσιβίδα. Θα το κάνουμε τσιβίδα, λοιπόν. Φεύγω. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, δεν φεύγω.